Ο ΠΑΟΚ είναι δραστήριο στο μεταγραφικό παζάρι, με τον Ζωσέ Μπότο να έχει κυκλώσει και την περίπτωση του 24χρονου μέσω της Εστορίλ Αντρέ Φράνκο. Μετά τον Σάστρε, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από τον ΠΑΟΚ, οι Θεσσαλονικοί θέλουν να κλείσουν και μέσο. Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, ο Αντρέ Φράνκο αποτελεί τον εκλεκτό του Πορτογάλου για τη μεσαία γραμμή. Φέτος πραγματοποιεί μία πολύ καλή χρονιά, έχοντας 17 συμμετοχές και 7 γκολ, ενώ το συμβόλαιό του με την Εστορίλ ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν. Από εκεί και πέρα, οι διαδοχικές αναβολές των αγώνων με τον Πανετολικό και την ΑΕΚ καθυστέρησαν το ποδαρικό του ΠΑΟΚ στο 2022, όμως αυτό θα γίνει αύριο με το μάτς απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου. Ο Δικέφαλος συνεχίζει και θα κορυφώσει σήμερα την προετοιμασία του, όμως υπάρχουν κάποια δεδομένα πριν από το μάτς της Τούμπας. Ο Λουτσέσκο καταστρώνει τα σχέδιά του χωρίς να υπολογίζει στους δύο πιο φορμαρισμένους, με προδιακοπής δεδομένα, επιθετικούς του, τους τιμωρημένους Αντρίγια Ζίφκοβιτς και Τσουμπάκπο. Ο Σέρβος εκτεί την τιμωρία της μίας αγωνιστικής γιατί συμπλήρωσε 4 κίτρινες κάρτες και ο Άγγλος για την αποβολή του στη ρεβάνς του Κυπέλου με τη Λάρισα.